Εκατοντάδες μοτοσυκλετιστές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Moto Club της πρωτεύουσας του Εύρου για την κοπή της πίτας του για το 2018. Αν μπορέσουμε να μάθουμε όλοι μας να φοράμε κράνος, να οδηγούμε με ασφάλεια και σώσουμε έστω και μια ζωή, θα είναι το μεγαλύτερο που μπορούμε να έχουμε κάνει. Εμένα με επιτρέψετε να σας πω, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί έχω μηχανή. Εμείς μαζί με τον Πατέρα Θεολόγο και ο Σεβασμιότατος ευλογεί αυτή τη σημερινή κίνησή σας και σας προτρέπουμε και ειδικά τους νέους ανθρώπους να στηρίξετε κοινωνικά την πόλη. Αναβάτες από 20 διαφορετικούς συλλόγους, άνδρες αλλά και γυναίκες βρέθηκαν στην Αλεξανδρούπολη εκμεταλλευόμενοι την καλοκαιρία και την αφορμή να επισκεφθούν τον Εύρο, να συνομιλήσουν και να αποδείξουν εμπράκτος πως το χόμπι τους έχει πλούσια κοινωνική παρουσία αλλά και διάσταση μέσω των μηνυμάτων που μεταλαμπαδεύει σε μοτοσυκλετιστές αλλά και εκολαπτώμενους οδηγούς. Μοτοσυκλέτα είναι έρωτας καταρχάς. Όποιος ερωτεύεται τη μοτοσυκλέτα. Θα βρει κάποιον τρόπο και θα την αποκτήσει. Θα βρει κάποιον τρόπο και θα την κυκλοφορεί. Από την άλλη μεριά πάλι είναι ένα μέσο καθημερινής χρήσης που διευκολύνει και είναι μια άλλη κατηγορία μοτοσυκλετών. Οπότε θεωρώ ότι ναι μεν η κρίση, αλλά παλεύουμε για ό,τι αγαπάμε και δεν το εγκαταλείπουμε. Πάρα πολλοί κόσμος, ωραίος κόσμος. Μοτοσυκλετιστές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα πιστεύω, όχι μόνο από τον ομό Εύρου. Βοήθησε και ο καιρός, βοήθησε και η δραστηριότητα της τοπικής λέσης και των αρχών εδώ πέρα που είναι από τους ανθρώπους που στέκονται δίπλα στη μοτοσυκλέτα. Δυστυχώς η μοτοσυκλέτα δεν είναι φθηνό σπορ, δεν είναι φθηνό χόμπι. Θέλει μοτοσυκλέτα και θέλει και εξοπλισμό. Κοστίζουν και τα δύο. Όμως η ευκολία που δίνει στη μετακίνηση, η οικονομία που δίνει στη μετακίνηση και η αίσθηση ελευθερίας που δίνει είναι αξίες ανεκτίμητες. Καλωσορίσαμε μοτοσυκλετιστές από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν πάνω από 20 λέσχες από Θεσσαλονίκη μέχρι Ορεστιάδα στην κοπή της πρώτης πίτας του συλλόγου μας. Ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε πριν από 3 μήνες. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ δυναμικός με πολλά μέλη και έχει κύριο σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μοτοσυκλετιστών και την κοινωνική προσφορά. Θέλουμε να αφήσουμε ένα θετικό στίγμα στην πόλη. Στο πλαίσιο της παρουσίας του στην Αλεξανδρούπολη, ο έφορος τουρισμού της ΜΟΤΟΕ υπογράμμισε πως οι πρωτοβουλίες των δικυκλιστών δίνονται να προσελκύσουν χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ευρώπη και τον κόσμο, καθιστώντας τους πρεσβευτές της χώρας μας αλλά και της ομορφιάς των τοπίων που επισκέπτονται με τις μηχανές τους. Πέρσι στην Ελλάδα, το Σεπτέμβριο, διοργανώσαμε για πρώτη φορά την διοργάνωση Moto Tour of Nations. Είχαμε 260 μοτοσυκλετιστές και μοτοσυκλετίστες από όλο τον κόσμο, από 20 χώρες. Από Καναδά και Φιλανδία μέχρι Πορτογαλία και Τουρκία. Ήρθαν εδώ πέρα, η διοργάνωση αυτή έγινε στην Ήπειρο. Είδαν τις ομορφιές της Ήπειρου, είδαν ότι η Ελλάδα δεν είναι μια παραλία ή ένα ξερονήσι που το πιο ψηλό φυτό είναι η Ρίγανη. Είδαν πέρα από τις παραλίες της Ήπειρου, είδαν τα βουνά, το φαράγγι του Βίκου, τα δάση που έχουμε εκεί πέρα, τους ωραίους δρόμους, τους δασικούς που έχουμε και μείναν μαγεμένοι. Το 2019 έχουμε αναλάβει τη διοργάνωση του Moto Camp, παρόμοια διοργάνωση, διεθνής και αυτή. Υποστηρικτής των ενεργειών του Moto Club και εν γέννη των ανθρώπων που αγαπούν και ακολουθούν τη μηχανοκίνηση ως τρόπο και φιλοσοφία ζωής, εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Βαγγέλης Λαμπάκης, αφού ανέφερε την δική του πρώτη τραυματική εμπειρία στους δύο τροχούς, επισήμανε πως θέλει τους μοτοσυκλετιστές κριτές αλλά και αρρωγούς στο έργο της Δημοτικής Αρχής. Και μην ξεχνάμε εμείς οι Έλληνες που καταπατάμε τους κανόνες, ότι τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας για τους μεγαλύτερους θα είναι αναβάτες επόμενοι και κινδυνεύει η ζωή τους εάν δεν τους δώσουμε σωστή συμπεριφορά να έρθουν σε επόμενοι τους κανόνες. Γι' αυτό λοιπόν θέλω, επιδιώκω, επιθυμώ απολύτως τη συνεργασία σας.